Με 24 ώρια απεργία απαντούν για ΣΕ και αδεδή στον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση, ο οποίος χαρακτηρίζεται αντεργατικός και αντιλαϊκός, καταδικάζοντας τους εργαζόμενους αλλά και όλους τους πολίτες της χώρας στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Το εργατικό κίνημα, η ΓΕΣΕ, η ΑΔΔΗ, το εργατικό κέντρο Ξάνθης και όλοι οι εργαζόμενοι της Ελλάδος, όλοι οι άνεργοι, όλοι οι συνταξιούχοι, όλοι οι πολίτες καλούνται στις 10 η ώρα το πρωί της Πέμπτης να απευθύνουν αγωνιστική διάθεση, αγωνιστικό αγώνα απέναντι στον προϋπολογισμό που καταθέτει η κυβέρνηση, έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι για ακόμα μία φορά αντεργατικός, αντιλαϊκός, για έναν προϋπολογισμό που για ακόμη μία φορά οι κυβερνώντες με αναλγησία σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και την πάρτη τους, καταδικάζοντας για πέμπτη και έκτη συνεχόμενη χρονιά τους εργαζόμενους αλλά και όλους τους πολίτες της χώρας μας στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί κοιτάνε μόνο τους αριθμούς, αλλά και εκεί ακόμα, επειδή έχουν χάσει τον έλεγχο των αριθμών, δεν βλέπουν ότι λίγες μέρες πριν οι ευρωπαϊκές πλέον στατιστικές και όχι της ΓΕΣΕΕ, του Ινστιτούτου Εργασίας ή των Εργατών, λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 6 εκατομμύρια φτωχούς. Και αυτούς τους αριθμούς δεν τους βλέπουν δυστυχώς οι κύριοι, γι' αυτό και εμείς καλούμαστε την Πέμπτη στις 10 η ώρα στη Ξάνθη, στο εργατικό κέντρο, να μαζευτούν όλοι οι πολίτες, να φωνάξουμε δυνατά και στα νερά ότι δεν πάει άλλο, πρέπει όλοι να ενωθούμε, όλοι να αγωνιστούμε. Εδώ και χρόνια λέμε ότι ο αγώνας αυτός είναι μαραθώνιος και συνεχίζει από ό,τι φαίνεται να είναι μαραθώνιος. Πρέπει να πάρουν τα μηνύματά τους οι κυβερνώντες ότι πλέον ο κόσμος δεν αντέχει άλλο, όχι τώρα, εδώ και αρκετό καιρό. Γι' αυτό και εμείς, ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο με το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και τώρα με τον προϋπολογισμό που κατατίθεται, ξεκινάμε ουσιαστικά τους αγώνες μας απέναντι σε μια αντιλαϊκή πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Το κλίμα φορτίζεται ακόμη περισσότερο μετά τη δημοσιοποίηση των νέων απαιτήσεων της Τρόικας, σύμφωνα με τις οποίες οι συντάξεις θα ρηχθούν για άλλη μια φορά βορρά στην κάλυψη του δημοσιονομικού κενού, οι απεργίες σχεδόν θα απαγορευτούν, ενώ το εργοδοτικό lockout επανέρχεται μετά από 32 χρόνια. Την ανικανότητα των οικονομικών επιτελείων από το 2009 ή αν θέλετε και από το 2005 μέχρι σήμερα καλούνται και την πληρώνουν πάντα οι πολίτες. Και ποιοι πολίτες? Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι μικροί επιχειρηματίες, επαγγελματίες και βέβαια οι άνθρωποι αυτοί τελικά φαίνεται ότι δεν εξαντλούνται σε φαντασία, ανακαλύπτουν κάθε μέρα και διάφορα ανακαλύπτουν και περνάνε με νόμους διάφορα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος των συνταξιούχων, σε βάρος των πολιτών της Ελλάδας. Και τώρα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να συζητείται πάλι μείωση και των επικουρικών και των κυρίων συντάξεων και όχι βέβαια μόνο. Οι μόνες φωνές που έχουν μείνει είναι αυτές οι δικές μας, δηλαδή των απλών πολιτών που φωνάζουμε, που βγαίνουμε, απεργούμε, κάνουμε συλλαλητήρια και όλα αυτά. Και τώρα οι κύριοι αυτοί, επειδή το έχουν καταλάβει, θέλουν να περιορίσουν και τις εργατικές ελευθερίες, όχι συνδικαλιστικές, εργατικές ελευθερίες, γιατί όταν δεν θα υπάρχει ένα εργατικό κέντρο πλέον θα είμαστε άτακτοι και ο καθένας θα φεύγει δεξιά και αριστερά. Μιλάνε για περικοπές χωρίς να ντρέπονται καθόλου, ενώ βγαίνουν παράλληλα στις τηλεοράσεις ακόμα και οι αρχηγοί της κυβέρνησης και λένε ότι δεν θα έχουμε ούτε μείωση συντάξεων, πολύ περισσότερο κύριων ή και ακόμα και επικουρικών. Τώρα τελευταία βέβαια ακούμε ότι θα αυξηθεί και το όριο των ενσύμων για να βγει κάποιος εργαζόμενος στη σύνταξη. Από τις 5.000 που ήταν τα ένσημα, τα πήγαν στις 4.500 και τώρα μιλάνε για 6 ή 6.500, που σημαίνει ότι περισσότερο από 1 εκατομμύριο ο κόσμος δεν θα καταφέρει να βγει στη σύνταξη. Γιατί σκεφτείτε με την ανεργία να καλπάσει το 27% πόσος κόσμος έχει μείνει πλέον να εργάζεται και να εργάζεται όλο τον χρόνο για να μπορέσει ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος να κολλήσει 6.000-6.500 ένσημα για να καταφέρει να βγει στη σύνταξη. Βέβαια, οι ξύπνοι κύριοι αυτοί δεν λένε και το άλλο. Εάν τελικά τα πάνε τα ένσημα στις 6.500 για την κατώτερη σύνταξη, ότι
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 5.000 ή 4.000 ή 3.500 ένσημα, αναλογικά δεν παίρνει τη σύνταξή του και συνεχίζει να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά τα χρήματα πού πάνε, δεν μας τα λένε αυτά. Πού πάνε οι εισφορές των εργαζομένων για την εργατική εστία και την εργατική κατοικία που τις κατήργησαν, δεν μιλάνε. Λένε ότι υπάρχει τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα. Βέβαια θα υπάρχει. Όταν περισσότερες από 400.000 επιχειρήσεις δεν είναι στις υποχρεώσεις τους απέναντι στις ασφαλιστικές εισφορές της ΕΝΤΑΞ, είναι λογικό να υπάρχει τρύπα. Και βέβαια από την άλλη, ακόμα μια φορά, οι άνθρωποι αυτοί μειώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές στους εργοδότες, ενώ στους εργαζόμενους παραμένουν υψηλές, υψηλότερες στην Ευρώπη και χαμηλότεροι μισθοί. Να δώσουν δυναμικά το παρόν στη Γενική Απεργία στις 27 Νοεμβρίου καλεί τους εργαζόμενους η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ, ο σημερινός αγώνας είναι πρωτίστως αγώνας για την υπεράσπιση των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να ισοπεδώσει κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης και ασφάλειας και κοφεύει συστηματικά ακόμη και στην ανάγκη της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.